χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας και σε όλους τους Δημήτριους και τις Δημητρούλες. Γερός να είστε και να μας αποκαλύπτετε ωραία πράγματα. Σήμερα το πρωί λοιπόν... Το καλύτερο δώρο. Ναι, το καλύτερο δώρο σήμερα το πρωί, το πρωί με παίρνει, μου στέλνει ένα μήνυμα ο Δημήτρης Ογάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου λέει, Στέφανε, εδώ δες το καλύτερο δώρο πήρα σήμερα. Λέω, τι είναι αυτό, κάτσε, ανοίγω κι εγώ το... Ακόμα ήμουνα στην τρίτη τζούρα του καφέ, κοιτάω, βλέπω εδώ ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης διατάζει επαναπροσλήψεις ανεμβολίαστων. Και όχι μόνο τις διατάζει τις επαναπροσλήψεις, να τους δώσουν πίσω και αυτά τα οποία χάσανε. Σωστά, κύριε Γάκη? Βεβαίως, βεβαίως. Λέω ότι ήταν το καλύτερο δώρο αυτό που πήρα πριν πρωί. Ναι. Όντως το έστειλα στον αγαπητό κύριο Δαμιανίδη. Αλλά θα πω ότι σε τιμώ για τη λεβεντιά σου και την ευθυγροσύνη σου. Διότι σου έγραψα, ναι, ότι αυτό είναι δικό σου και διάδωσε το κατάλληλο. Εγώ θα το διαδώσω, αλλά δεν το ανακάλυψα εγώ. Εσείς το βγάλατε. Είστε το... διαμάντη. Δεν έχει σημασία. Ναι. Ο κάθε φίλος, ο κάθε άνθρωπος που εκτιμάει κάποιον άλλον θα του δώσει την πληροφορία. Λοιπόν, αυτό που έκανες πραγματικά, όχι, σε εκτιμούσα και σε αγαπούσα, αλλά τώρα με έχεις λιώσει στην κυριολεξία. Δημήτρη μου, πες μας τώρα τι έγινε, άστε με εμένα τώρα. Στην ουσία, περνάω στην ουσία του πράγματος. Όχι μόνο διέταξε την επαναπρόσληψη ως άδικη, ως μη βασιζόμενη επιστημονικά, διότι και μεταδίδει και δεν προφυλάσσει το εμβόλιο. Όχι μόνο αναγνώρισε ότι αυτοί οι άνθρωποι νόσησαν, πάλεψαν χωρίς προστασίες, το ίδιο που έγινε και εδώ δηλαδή, ήταν τελείως απροετοίμαστοι και οι Αμερικανοί, χωρίς μάσκες, χωρίς γάντια, χωρίς στολές κλπ. Για να μην κουράζω. Και παρόλα αυτά θεώρησαν ότι θα πρέπει να τους επιβάλλουν. Και χαρακτηριστικά λέει στη μετάφραση, θα το μεταφράσω όλο και θα σας το στείλω να το αναρτήσετε στο site σας μεταφρασμένο. Ήδη το δουλεύει η Δέσποινα η Μποτίτση μέσα της, το έδωσα Δέσποινα, λέω δες εδώ πέρα τι έχουμε. Μπορεί να το μεταφράσει. Θα κάνει ό,τι περισσότερο, ό,τι καλύτερο μπορεί. Ωραία, ωραία. Και άμα χρειαστεί θα σας βοηθήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω θεωρεί ότι είναι και αντισυνταγματικό. Υπολογίστε, η πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι μια Ελλάδα. Βέβαια. Έτσι. Παραπάνω λοιπόν, από Ελλάδα. Ο Υπουργός Υγείας κατακεραυνώνει τις αποφάσεις του Υπουργού Υγείας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, λέγοντας ότι είναι αυθαίρετες και καταχρηστικές οι αποφάσεις. Ναι. Και δέχεται το ότι το εμβόλιο ουσιαστικά ήταν μια κοροϊδία. Δεν σταματάς τη μετάδοση, τότε πώς? Ναι, γιατί... Και η επιχείρηση ελευθερία της. Ακριβώς αυτό το αφήγημα βασίστηκε. Αυτή είναι χαστούκι. Ναι. Είναι χαστούκι στην κυβέρνηση, στην ιδεολειψία του Μητσοτάκη και βέβαια το ανεκδίκη του πλέπου. Ναι, αλλά θα πρέπει αυτό που. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο. Καλά, εντάξει, θα πρέπει όμως να γίνει και αυτό το οποίο έθεσε ο Ευρωβουλευτής, ο Κρίστιαν Τέρχες. Να πάρουμε αποζημίωση από τις Big Pharma. Να ζητήσουμε πίσω τα λεφτά μας. Μας δώσανε αυτό σάπιο που προϊόν. Είναι απόλυτα σωστό. Διότι υπήρχε εξαπάτηση. Θα σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχω γνώση του θέματος, ναι, η παριθμόν ένα καταδίκες σε συχνότητα και σε ποσότητα, σε ύψος αποζημιώσεων, ναι, για misleading, για παραπλάνηση, είναι παραπλάνηση των αγοραστών, ναι, έτσι, ναι, 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 των ενδιαφερομένων. Αφορούν τις φαρμακευτικές εταιρείες, όχι τις εμπορικές εταιρείες, που είναι το κολοσιαίο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορούν τις φαρμακευτικές εταιρείες για να... Άρα θα πληρώσουνε. Να σας πω ότι υπάρχει βιβλίο γραμμένο που μιλάει για criminal... Στον τίτλο του Γκέτσε. Βιβλίο γραμμένο που στον τίτλο αναφέρεται criminal big pharma. Εγκληματικές φαρμακευτικές εταιρείες. Λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες εταιρείες, δεν υπήρξε λογικός άνθρωπος, δεν υπήρξε πρωθυπουργός, δεν υπήρξε υπουργός υγείας, ο οποίος να πηγαίνει έστω κοντά σε εκπρόσωπο φαρμακευτικών εταιρείων. Αυτά που έκανε το δικό μας, ο δικός μας ο Λουδουβίκος, που εμφανιζόταν και χαριετιζόταν με τον Μπουρλά. Ναι. Και σήμερα, πολύ σωστά λέει ο Τέρχες, ο Μπουρλά
Ακόμα μέχρι πρόσφατα έβγαινε και έκανε δημόσιες δηλώσεις ότι προφυλάσσει από τη μετάδοση. Και επειδή μυρίστηκαν τις αγωγές, υπόψη ότι οι αγωγές που έχει μέχρι στιγμής η Pfizer στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 3,4 τρισεκατομμυρίων. 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Εάν τελεσφορήσουν, πού θα τελεσφορήσουν, γιατί εκεί υπάρχει δικαστικό σύστημα, δεν είναι συμβούλιο της επικρατείας. Έτσι, και ναι. Κάνω μια παρένθεση και λέω το μεγαλύτερο χαστούκι από αυτή τη δικαστική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης πάει προς το Συμβούλιο της Επικρατείας που έβγαλε τη γνωστή απόφαση για τους υγειονομικούς. Ναι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα θα οδηγήσουν την Pfizer σε οικονομική καταστροφή, σε χρεοκοπία. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε οι τελευταίοι, είμαστε το μαύρο πρόβατο παγκοσμίως, χειραγωγούμενοι πλήρως. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε και να κλαίμε που η δικαστική εξουσία είναι υποχείριο των πολιτικών. Δεν έχουμε ελευθερία στην Ελλάδα. Αν δεν έχεις ελεύθερη δικαστική εξουσία, αν ο δικαστής δεν ορθώσει το ανάστημά του, όπως ο δικαστής με δέλτα κεφαλαίο που αθώωσε τους καημένους υγειονομικούς γιατί κάθισαν στο πεζοδρόμιο, ναι, της ανηφόρας που πηγαίνει στο σπίτι του. Τα έχουμε πει, κύριε Γάκη, τα έχουμε πει. Αν λοιπόν, είναι δυνατόν. Είναι μία απόφαση σταθμός, θα έλεγα, ένα χαστούκι, μπράβο, όπως το είπατε. Θα ήθελα να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο και να τον συγχαρώ. Είναι μεγάλη προσωπικότητα, όσο νέος και να είναι. Ναι. Λοιπόν, τέτοιες δικασίες χρειαζόμαστε. Αλλά όταν αγαπητέ μου κύριε Δαμιανίδη, και στεναχωρώ του Θεσσαλονίκη τώρα γιορταστική μέρα, πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα, ναι, για να, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε πατρίδα και να ζούμε ελεύθεροι. Δεν μπορεί να είναι τόσο στενοί οι δεσμοί των ανωτάτων δικαστών, ούτως ώστε όταν τους κάνουν το χατήρι και δέχονται την εκποίηση του Ιερού Ονόματος της Μακεδονίας, να τους κάνουμε προέδρους δημοκρατίας ή να αυτούς που δέχτηκαν την λίστευση, την καταλίστευση των αποθεμάτων των συνταξιούχων, να τους κάνουμε αντιπροέδρους στην κυβέρνησή μας. Εδώ δεν είδα... Αυτή είναι η κυβέρνηση των Αρίστων. Ποιον Αρίστων, εδώ δεν είδα... Φιλική διόρθωση, ο Πάτσης είναι βουλευτής Γρεβενών, δυστυχώς. Δράμα, είπα, συγγνώμη, είναι Γρεβενών. Γρεβενών, δυστυχώς, είναι δυτικό Μακεδόνας, δυστυχώς. Γρεβενών. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γάκη, χρόνια πολλά και πάλι. Καλημέρα μου, οι Θεσσαλονικείς να σκεφτούν πολύ καλά τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Ναι. Διότι η πόλη μας σημάζεται, κατακοροϊδεύεται, εξευτελίζεται, ακολουθεί σαν ουραγό.